Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Νοτιού Πηλίου, τον κύριο Μιχάλη Μιτζικό, για να μας ενημερώσει ποια είναι η κατάσταση στο Δήμο Νοτιού Πηλίου. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας πετυχαίνουμε στο δρόμο, κινείστε στους δρόμους στο του... Στο δρόμο έχουμε τα τελικά με τα... κάνουμε από το Καστρί που δώσαμε το ρεύμα. Με μηχανήματα πηγαίνουμε προς την Αργαλαστή για να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή χιονίζει, Δήμαρχε. Όχι, ευτυχώς. Έχει πάθει από το απόγευμα, έχει σταματήσει το φαινόμενο σε ύφεση και έδωσε τη δυνατότητα και στα συνεργεία της ΔΕΗ και στα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου να έχουμε το δίκτυο, το βασικό οδικό δίκτυο, επαρχιακό και δημοτικό ανοιχτό και προσβάσιμο από όλους. Βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, μεγάλη προσοχή, γιατί τώρα το βράδυ υπάρχει φαγητός. Οπότε η ολισθηρότητα του δρόμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στην οδήγηση. Οποιαδήποτε προβλήματα υπήρχαν όσον αφορά με την ηλεκτροδότηση έχουν λυθεί σε όλη την περιοχή? Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί στη Μιλίνα, στο Χόρτο και στο Καστρί και στους σκισμούς Πέριξ του Κατηγιώργη. Απομένει τώρα, με έχουν ενημερώσει, κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς ο ΔΔΕ, ώστε να δοθεί και ρεύμα στο Τρίκερι. Mm-hmm. Μου έχουν πει γύρω στις 6.30-7 η ώρα, είναι μια... μου έχουν πει ότι θα προσπαθήσω να το δώσω στις 7 η ώρα. Κάνω τα δύνατα δυνατά μέσα στις βραδινές ώρες στο Τρίκερι να επανέλθει η ηλεκτροδότηση στο Τρίκερι. Μάλιστα, η μετακίνηση, Δήμαρχε, στους δρόμους του Νοτιού Πηλίου, υπάρχει ανάγκη για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων? Αυτή τη στιγμή όχι, πρέπει να τις έχουμε όμως το αυτοκίνητο της αντιλησίας. Δεν πρέπει κανένας να μην ξεκινήσει να οδηγεί στον Νότιο Πύλιο χωρίς να έχει μαζί του τις αντιλησιακές αλυσίδες ή χιονολάστιχα. Αυτή τη στιγμή όλοι οι δρόμοι είναι οι βασικοί δρόμοι είναι προσβάσιμοι. Βεβαίως στα χωριά δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε τα παρακλάδια του χρόνου, γιατί επικεντρωθήκαμε στο βασικό δημοτικό δίκτυο και στις προσβάσεις για τους κτηνοτρόφους, όπου θα πάνε να πηγαίνουν στα μαντριά τους να δώσουν τροφή στα ζώα τους. Αυτή ήταν η πρώτη προτεραιότητα και βεβαίως στο κέντρο υγείας Αργαλαστής, ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα από όλους. Παρακαλώ. Χρειάστηκε να επέμβει ο Δήμος, Δήμαρχε, προκειμένου να μετακινήσει κάποιους συνανθρώπους μας για το Βόλο και το νοσοκομείο. Επειδή υπήρξε αυτή η προειδοποίηση από την πολιτική προστασία και άρχισε σταδιακά το φαινόμενο πριν δύο μέρες, οι άνθρωποι που χρήζαν, ας πούμε, μοκάδρες, περισσότεροι δεν, από ό,τι γνωρίζω με την βοήθεια το σπίτι και με την πολιτική προστασίας, είχαν λάβει τα μέτρα τους. Υπήρξαν 2-3 περιπτώσεις όπου χρειάστηκε η μετακίνηση. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και οι αντιδήμαρχοι έχουν φροντίσει και φρόντισαν γι' αυτό. Μάλιστα. Τώρα λένε για δεύτερο κύμα. Είστε προετοιμασμένοι? Τι ενημέρωση έχετε εσείς? Και θέλω να μου πείτε και τι θερμοκρασία έχετε τώρα αυτή την ώρα. Γιατί... Αυτή τη στιγμή είναι μείον ένα βαθμό. Μάλιστα, ωραία. Μείον ένα βαθμό. Η προβλέψη είναι ότι θα πέσει μείον 3 σε 2 ώρες. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι αν έχει ξαστεριά θα υπάρχει ολισθηρότητα και παγετός στις πρωινές ώρες. Από την άλλη έχουμε την ενημέρωση ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα αρχίσει το δεύτερο ή τρίτο κύμα της κακοκαιρίας. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε, θεωρώ, όπως πρέπει και σήμερα, σε άριστη συνεργασία με την περιφέρεια, την κυρία Κολυδρή, τον κύριο Αγοραστό και τα τμήματα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και του Δήμου και βεβαίως τους χειριστές, είτε είναι οι υπάλληλοι του Δήμου της περιφέρειας είτε των αναδόχων που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό πραγματικά για να κρατηθεί το δίκτυο ανοιχτό. Μάλιστα. Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να ενημερώσετε τους... Και βεβαίως τη συνεργασία με τη συνεργεία του ΔΔΕ, τους προϊσταμένους και διευθυντές στη Μαγνησία, όπου πραγματικά υπήρχε άμεσος συντονισμός και δεδομένου ότι ήταν πάρα πολύ έντονο το καιρικό φαινόμενο μέχρι τις απογευματινές ώρες, να φροντίσουμε αμέσως να επιληφθούν τα συνεργεία και να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλα τα σημεία που χρήζουμε αποκατάσταση. Και αυτό το πράξαμε και αναμένουμε στο Τρίκερι να δοθεί το ρεύμα τώρα. Μάλιστα, έχετε... Φανταστείτε, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω
ήρθε και μια περιπολία από τον ΔΔΕ αυτή τη στιγμή να κάνουν αυτοψίες. Καταλαβαίνετε ότι όλοι είναι υποδός και στον δρόμο. Μάλιστα. Και κλείνοντας, Δήμαρχε, έχουμε κάποια ενημέρωση όσον αφορά τα σχολεία για αύριο? Τα σχολεία είναι κλειστά. Mm-hmm. Και βεβαίως, αν επικρατήσουν και αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες ή και πρόσθετες επιπλέον χιονοπτώσεις, mm-hmm. και την μεθεπόμενη μέρα, αλλά αύριο θα συνεκτιμήσουμε τα, και με συνεργασία με τους καθηγητές για να λάβουν την απόφαση για την μεθεπόμενη μέρα, αλλά αύριο είμαι καθολικά ολοκληστά. Σε όλο το Δήμο, έτσι, γιατί χθες... Σε όλο το Δήμο. Ωραία, ωραία. Για να μην υπάρχει παρερμηνία και προφανώς λειτουργούν με τηλεκπαίδευση. Δήμαρχε, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε στο δελτίο μας. Καλή δύναμη. Καλά. Γεια σας.